Αντίστροφα ο χρόνος γυρνά. Μία ανάσα πριν το 2016. Για έλατε να τα πούμε για το 2015 που κούτσα κούτσα σε λίγο μας αποχαιρετά. Οι κάλπες στήθηκαν και εσείς ψηφίζετε την προσωπικότητα που εντυπωσίασε, σας έκανε να βγείτε έξω από τα ρούχα σας ή κέρδισε το πολυπόθητο κλικ σας. Για πάμε, για πάμε. Πρόσωπο της χρονιάς για το 2015. Κοιτάξτε, εγώ είμαι Κώστας Καραμαλής, εντάξει. Κώστα Καραμαλή, θέλετε πίσω? Βεβαίως. Γιατί? Γιατί είναι ηθικό άτομο γι' αυτό. Ποιο είναι το πρόσωπο της χρονιάς για το 2015 για εσάς? Ο Τσίπρας. Έτσι λέτε? Ναι, γιατί ασχολείται όλος ο κόσμος μαζί του. Εσείς έτσι συμφωνείτε? Το ότι ασχολούνται, θα μπορούσαμε να μην ασχολούμαστε. Όχι, θετικά και αρνητικά, είναι το πρόσωπο πραγματικά του 2015. Τσίπρας. Το πρόσωπο της χρονιάς είναι ο Αλέξης Τσίπρας για εσάς? Βέβαια. Γιατί? Γιατί είναι ο μεγάλος ηγέτης. Μάλιστα. Αυτός μας σώζει, αυτός θα μας σώζει συνέχεια και όχι μόνο μία τετραετία. Πρόσωπο της χρονιάς για το 2015. Βαρουφάκης. Έτσι λέτε? Γιατί? Έτσι, διέστηση απλά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πολύ γνωστή ήταν φέτος, απασχόλησε πολύ την κοινή γνώμη, δεν ξέρω αυτό. Είμαι η Μαράκης, η έκπληξη. Μαράκης λέτε? Ναι, η έκπληξη, δεν την περιμέναμε. Για να γίνει αρχηγός ενός κόμματος ήταν ήσυχων τόνων πάντοτε. Και ξαφνικά προέκυψε να βγει και πρώτος και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ξαφνικά, τίποτα. Τσίπρας. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε επικεντρωθεί εκεί. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει απασχολήσει αυτή τη χρονιά. Τσίπρας. Γιατί έγιναν αυτά που έγιναν στις Κάνες. Λόγω των Βρυξελών. Αυτό που έγινε τέλος πάντων στις Βρυξέλλες, εντάξει. Αρνητικό ή θετικό είναι. Πολύ συζήτηση για αυτό το όνομα. Αλέξη Τσίπρας. Ναι, ναι. Αυτό. Γιατί? Γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ φέτος. Τσίπρας. Γιατί μας τα έχει κάνει θάλασσα. Και ακούγεται πολύ. Αβαρουφάκης. Γιατί? Γιατί είναι μορφή. Συγχαρτήρια. Όχι συγχαρτήρια. Τώρα συγχαρτήρια. Σε διώξανε γιατί δεν σε θέλουνε πραγματικά. Έκανε αντίστοιχο. Αβαρουφάκης θα λέω, ναι. Γιατί? Ξέρω εγώ. Πολύ συζητημένος γι' αυτό. Κωνσταντοπούλου. Γιατί? Δεν ξέρω, έτσι. Την πάω για τον δυναμισμό της. Αλήθεια. Αλήθεια. Πρόσωπο της χρονιάς για το 2015. Πρόσωπο της χρονιάς για το 2015. Ποιο ήταν για σας? Δύσκολο να μου βάζεις. Ο Τσίπρας. Γιατί? Γιατί κατάφερε να γίνει κυβερνήτης της Ελλάδας. Μόνο γι' αυτό? Μόνο και μόνο γι' αυτό. Μάλιστα. Και κατάλαβε να ξεγελάσει πολύ κόσμο. Βαρουφάκης. Τσίπρας. Γιατί μας ξεφτύλισε. Βαρουφάκης. Είναι έξυπνος άνθρωπος και τα λέει ωραία. Βαρουφάκης. Μακρά. Γιατί? Με όλα αυτά που γίνανε, σίγουρα ο Βαρουφάκης ήταν. Ο Φώτης. Το Φώτης Αργυρόπουλος. Πολύ καλό θα σας κάνει και η κυρία Μπάμπα. Θέλω να σας κουρέψω. Ποιον? Να, εσάς. Για αυτά που λέει και για αυτά που κάνει. Μάλιστα. Πολύ. Που είναι ξεκάθαρος. Η Αλαμούντινη. Γιατί? Γιατί θα μας φέρει πίσω τα Μάρμαρα. Έτσι λέτε. Ας ελπίσουμε. Θα έλεγα για μένα κυρία Κωνσταντοπούλου. Πάρα πολύ καλή, πολύ έξυπνη κυρία. Με αρχές. Το χρέος είναι αθέμητο, παράνομο, επονίδιστο. Βαρουφάκης σίγουρα. Γιατί? Έκανε πολλά πράγματα. Μια μεγάλη προσπάθεια για την Ελλάδα τέλος πάντων, αλλά εντάξει, τον επαρατήσανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εχθές και μη βιώσιμο. Άμα την βρείτε πώς είναι, θα καταλάβετε. Την έχετε δει, φαντάζομαι. Και μόνο η αύρα της είναι πάρα πολύ ερωτική. Τι είπατε. Να σου πω την Ανούλα τη Βύση που βγάλε και καινούριο CD. Παπακαλιάτης. Γιατί? Γιατί έβγαλε καινούργια ταινία. Ο Τσίπρας. Έδες πως είμαστε. Αγάπη ο Τσίπρας. Πολύ αγάπη με τον πρόσωπο.